Ένας ο Δημήτρης, δύο οι Δημήτριδες και ο Δημήτρης ο Κανάκης, πολύ πολύ καλός φίλος. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τα πρόσωπά τους και που είναι κύτταρα μιας πολύ μεγάλης αξιέπαινης προσπάθειας που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Γαλατά. Αλλά να καλωσορίσουμε φυσικά και την κυρία Ιφηγένεια Καραζιώτου ή τη δασκάλα μας, ας πούμε, όπως την είδαμε και στο βίντεο. Και φυσικά τον Φώτη, είναι δυνατόν να τον ξεχάσουμε. Ναι, μαμά και γιος, Μαμά και γιος στην πραγματικότητα. Έπαιξαν και πρωταγωνιστικό ρόλο στο βίντεο που προηγήθηκε. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω λίγο ανάστροφα. Εντάξει, θέλω να ξεκινήσω από την κυρία Ιφηγένεια να μου πει αν όντως κάθε λέξη η οποία υπόθηκε, πόσο πολύ την εννοούσε, πόσο πολύ την ένιωθε και πόσο πολύ πίστεψε στο όραμα όλων αυτών των ανθρώπων της περιοχής του Γαλατά για ανάταση ψυχική όλων των κατοίκων που έχουν δει το βιός τους να καταραίει, να ζουν δίπλα στα συντρίμμια και τα παιδιά πραγματικά να μην μπορούν να παίξουν πλέον ποδόσφαιρο σε δρόμους και σε καλλιτερίμια όπως είχαν συνηθίσει παλιά. Σίγουρα δεν πρέπει να είσαι δασκάλα για να μπεις αυτές τις λέξεις και ένας απλός άνθρωπος από το πιο μικρό κάτοικο του χωριού μέχρι και το πιο μεγάλο θα λέγανε αυτά τα λόγια, γιατί είναι λόγια μέσα από την καρδιά και είναι λόγια τα οποία προσπαθούν να δώσουν ελπίδα, χαρά, αισιοδοξία και να διώξουν πίσω όλο αυτό το μαύρο που επικρατούσε όλες αυτές τις μέρες με τις ψυχές μας. Φώτη μας, εγώ θα συνεχίσω με το Φώτη και να με συγχωρέσετε γι' αυτό, αλλά ήσουν ο πρωταγωνιστής, ήσουν ο άνθρωπος που μέσα από τα δικά σου μάτια είδαμε όλη τη διαδικασία, όλα σου τα συναισθήματα. Ήταν μια κατάσταση την οποία την βίωνε σαν παιδί, που πραγματικά κάθε τι που έλεγες το εννοούσες, ταυτιζόσουν με αυτό. Το εννοούσα, φυσικά το εννοούσα, γιατί όπως είδατε και στο βιντεάκι, το χωριό έπαθε μεγάλη καταστροφή και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να παίξω με τους φίλους μου. Φύγαμε από το χωριό. Σε πληγώνει, Φώτη, σε πληγώνει που βλέπεις έτσι το χωριό και να μην αλλάζει. Φυσικά με πληγώνει. Σε πληγώνει. Αλλά πόσο... Δεν βλέπω μεγάλη αλλαγή, αλλά πιστεύω πως θα αλλάξει κάποια στιγμή. Σε ενοχλεί που ενδεχομένως εσύ και οι φίλοι σου ζείτε ακόμα σε οικίσκους, έτσι δεν είναι? Ναι, με ενοχλεί πολύ και στενοχωριέμαι γι' αυτό. Και να είναι δίπλα το σπίτι σου, να το βλέπεις καθημερινά από το παράθυρο, από την πόρτα, βγαίνοντας να πας στο σχολείο και να ξέρεις ότι δεν μπορείς να επιστρέψεις μέσα, γιατί στο επόμενο λεπτό μπορεί να γίνει ένας μεγάλος σεισμός. Ναι. Πόσο χαρούμενος είσαι που άνθρωποι σαν το Δημήτρη τον Λιοντόγλου, σαν το Δημήτρη τον Κανάκη και πολλούς άλλους αυτή τη στιγμή έρχονται για να απαλύνουν λίγο τις ψυχούλες σας. Να βάλουν το λιθαράκι τους για να ξεκινήσει κάτι πολύ μεγάλο και γιατί όχι να ξαναδούμε και το Γαλατά και όλα τα υπόλοιπα χωριά τα οποία επλήγησαν όπως ήταν πριν. Πώς σου φαίνεται αυτή η κίνηση? Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνουν και μου φαίνεται πολύ ωραία κίνηση και πιστεύω πως έχουν ανθρωπιά αυτοί οι άνθρωποι και ξέρουν τι κάνουν. Πραγματικά νομίζω ότι και οι δύο κύριοι μπορεί να είμαστε μακριά, αλλά εκλαμβάνω τη συγκίνηση όταν ακούνε από ένα μικρό παιδί, από ένα παιδί που έχει ζήσει όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να τους επαινεί. Οπότε κάπως καταλαβαίνω ότι κάτι θέλετε να πείτε, κάτι πολύ πολύ μεγάλο και σημαντικό. Εντάξει, είναι σοκαριστικά τα λόγια να τα ακούσω από ένα μικρό παιδί. Ξέρετε, εμείς θέλαμε στα πλαίσια της διοργάνωσης της γιορτής μας, που είναι καθιερωμένη τόσα χρόνια, η γιορτή Καπρικού, θέλαμε να αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές δυσκολίες στη διοργάνωση και υπήρχε μία ταλάντευση αν θα την κάνουμε ή όχι. Μάλλον κλείναμε στο να μην την κάνουμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος πήρε την απόφαση ευθύνης και είπε ότι θα την κάνουμε και θα επικοινωνήσουμε το μήνυμα ελπίδας. Ότι εμείς θα μπούμε μπροστά σε όλα τα επίπεδα και θα παλέψουμε να ξαναστήσουμε το χωριό μας. Και θέλουμε να δείξουμε ότι με τους χορούς μας και τα τραγούδια μας θα σταλεί αυτό το μήνυμα παντού. Έτσι. Και Δημήτρης Κανάκης, ένας άνθρωπος με τις δικές του ευαισθησίες, με το δικό του ρομαντισμό, το έχει αποδείξει στο παρελθόν, τη δική του αγάπη και τις έννοιες που έχει και για τους συνανθρώπους αλλά και για όλο τον κόσμο. Ήταν στο παιχνίδι τότε, στο πολύ γνωστό το τηλεοπτικό, το Voice. Και από τους λογαριασμούς του προσπαθούσε και με την παρουσία του εδώ μετά να δώσει κουράγιο σε όλους αυτούς τους κατοίκους οι οποίοι ο βιός τους χτυπήθηκε τόσο
βάναυσα. Δημήτρη, και εσύ στέλνεις το δικό σου μήνυμα, οργανώνεστε και πάτε να κάνετε κάτι πολύ δυνατό, στο οποίο θα βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας όσο μπορούμε. 8-9 Ιουλίου να είμαστε όλοι εκεί, στο Γαλατά. Έτσι ακριβώς. Γεια σου φίλε μου Λευτέρη. Τα έχουμε πει και ξαναπεί και κατηδίαν, και η προσπάθεια που κάνουμε όλοι είναι μεγάλη για να ξαναδούμε τον τόπο μας όρθιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτή την κίνηση που κάνετε και στηρίζετε τον αγώνα μας και την προσπάθειά μας. Ευχόμαστε να τα τελειώσει γρήγορα όλο αυτό το πράγμα και να ξαναδούμε τον τόπο μας όπως πρέπει να είναι. Τι άλλο να πω, ρε παιδιά. Μάλιστα, τίποτα. Θα πάμε και σε μια μαντινάδα θα σου πω. Τέλεια. Για πες, Δημήτρη. Που λέει ότι λαός που την παράδοση ξεχνά και δεν θυμάται, στο λίθαργο του αφανισμού παντοκινά κοιμάται. Οπότε, γυρίζοντας τις ρίζες μας και μέσα από την παράδοσή μας, θα ξανασταθούμε στα πόδια μας να προχωρήσουμε μπροστά. Μεγάλες κουβέντες. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε 8 και 9 Ιουλίου, γιατί θα είμαστε όλοι εκεί και προτρέπουμε και όλους εσάς που τώρα μας παρακολουθείτε ή ενδεχομένως έχετε συντονιστεί, γιατί έχει μεγάλη σημασία και για το κομμάτι της παράδοσης φυσικά, γιατί θα περάσουμε καταπληκτικά, αλλά Δημήτρης και για το μήνυμα που υποβόσκει. Βασίλης Σταυρακάκης, πολύ σημαντικές παρουσίες. Και ο Δημήτρης Κανάκης, φαντάζομαι, δεν θα μείνει αμέτωχος σε όλο αυτό το μουσικό, σε όλη αυτή τη μουσική διοργάνωση η οποία θα εξελιχθεί εκεί στο χωριό. Τι άλλο να πούμε, εγώ ήθελα να ξαναπάμε στην κυρία Ιφηγένεια ξανά. Να ρωτήσουμε πώς σας φάνηκε η ιδέα, γιατί πρόκειται και για μία δουλειά σε ό,τι έχει να κάνει με το βίντεο το οποίο κάνει το γύρο της χώρας, θα πρέπει να σας πω, και έχει συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο. Πρόκειται και για μία σκηνοθετικά φτιαγμένη ιδέα και του δικού μας, του Μανώλη του Τσουρουνάκη, του σκηνοθέτη της Κρήτη TV, που με ιδιαίτερο ζήλο αγκάλιασε τη δική σας προσπάθεια και συνεπικουρικά πλέον βοηθάτε ώστε όλοι εμείς να είμαστε εκεί εκείνη τη μέρα. Έτσι δεν είναι, κυρία Ιφηγένεια? Έτσι είναι. Πολλά συγχαρητήρια και από εμάς. Ήταν πάρα πολύ ωραία δουλειά. Για μας, όσο αφορά βέβαια εμένα και το γιο μου, έτσι, και το Φώτη. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Ήταν όμως πολύ όμορφη η εμπειρία. Καταρχήν, να το πούμε αυτό, να ευχαριστήσουμε τα παιδιά. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ καλή. Εδώ εμείς οι ίδιοι το είδαμε και στην κίνηση που είχαμε, όχι να το δει ένας ξένος. Ήταν απίστευτο, πολύ ωραίο. Όλη τη μέρα που γινόταν το γύρισμα και τραβούσαμε διάφορες εικόνες από εδώ, από εκεί, από διάφορα μέρη, με χαλάσματα, τα παιδιά να παίζουν. Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές ερχόταν στο μυαλό μου εικόνες από εκείνες τις μέρες. Mm. Δηλαδή περπατούσαν τα παιδιά μέσα στις πέτρες και παίζανε μπάλα. Αλήθεια το λέω, αισθανόμουν ότι θα αρχίσει να τρέμει πάλι γη από κάτω, γιατί εκείνες τις μέρες περπατούσες και ήταν σαν ήσουν σε ένα καράβι, γυρολεξία, και μου ερχόταν μνήμες, τα κοιτούσα και έλεγα κοίτα εδώ, αλλά από την άλλη όμως βλέπετε ότι και αυτά συμμετείχαν ενεργά, με πολύ χαρά, δεν παραπονέθηκαν καθόλου, σας πληροφορώ όσες ώρες ήταν εκεί. Και τους έδωσε ότι προσπαθούσαν να βγει ένα καλό αποτέλεσμα για να δείξουμε στον κόσμο ότι εμείς είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε. Έδειξαν επαγγελματισμό. Μπράβο. Και τα παιδιά. Ναι, αυτό ακριβώς. Καλύτερη ήταν. Μάλιστα. Καλύτερη ηθοποίη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν σύντομο το μήνυμά μας, αλλά πρόκειται για μια εκδήλωση η οποία θα γίνει στις 8-9 Ιουλίου. Mm-hmm. Εδώ είμαστε. Να σας το υπενθυμίζουμε, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή όλοι και εμείς, Χριστιανά, να βρεθούμε στο Γαλατά για να αλλάξουν τα πράγματα σιγά σιγά. Θα γίνει μεγάλη αρχή. Υπεύθυνη ο καταπληκτικός αυτός πολιτιστικός σύλλογος Γαλατά Παιδιάδος, που απαρτίζεται από άτομα που είναι εξαιρετικά δραστήρια και νοιάζονται για τους δικούς τους ανθρώπους και όχι μόνο. Έτσι. Να είστε καλά, φίλοι Δημήτριδες. Κυρία Ιφηγένεια Καραζιώτου και μικρέ Φώτη. Και Φώτη εννοείται. Μπράβο. Γεια σας. Μπράβο. Πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε. Καλές προετοιμασίες. Γεια σας. Γεια σας.